το κοριτσάκι. Τι είχε κλείνει για να κλείνουνε. Εσύ ήθελες να συνεχίσει το με στην καλή χαρά. Εντάξει, ο καθένας είχε τα δικά του σχέδια και όνειρα, τώρα θα δούμε τη μελιγενέστα. Δεν μπορώ να σου πω ότι χαίρομαι και ζωκραυγάζω, ούτε να σου πω ότι ξέρεις τι τα βάψα και μαύρα. Ναι. Πώς και δεν την παίρνεις μαζί τώρα στο καλοκαιρινό. Εγώ δεν παίρνω τις αποφάσεις στο κανάλι. Και το κανάλι αποφάσισε για εμάς και για μένα και για την Κατερίνα. Επομένως, δηλαδή. Είδατε, άλλη ήταν να αναλάβει δική της εκπομπή, ορίστε. Ο Παύλος. Τι θα ήθελες να κάνεις μετά, να είσαι πάλι μέλος σε μια όμορφη παρέα ή να κάνεις κάτι δικό σου? Νιώθω σαν τις γυναίκες που τις ρωτάνε αν είστε έτοιμοι να κάνετε παιδί. Και πραγματικά, νιώθω δεν θα είμαι ποτέ έτοιμη. Αν είναι να γίνει, θα γίνει από μόνο του. Πάντως, επαγγελματίες του χώρου έχουν πει ότι είσαι ικανή να αναλάβεις και μια εκπομπή μόνη σου. Όπως? Η Ναταλία Γερμανού το είχε πει. Καταρχάς την ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ναταλία είναι μία από τις καλύτερες παρουσιάστρες. Δεν το έχω πει εγώ. Ναι. Το έχουν πει πολλοί άνθρωποι του χώρου που υπάρχει αυτή τη στιγμή και να βγαίνει αυτό το πράγμα από το στόμα της με τιμά ιδιαίτερα. Λέων, έχετε γίνει φίλες με την Ναταλία, ε? Δεν είχαμε γίνει ποτέ εχθροί. Δεν ήμασταν ποτέ. Όχι, αλλά δεν κάνατε παρένα. Τώρα βγαίνετε και μαζί. Όχι, έχουμε τις ίδιες σχέσεις. Απλώς κάποια πράγματα δεν ήταν έξω. Δηλαδή το να βρεθούμε στο σπίτι μου ή στο σπίτι της, απλά δεν ήταν μια κάμερα. Κατάλαβες τι λέω. Ενδεικτικά. Απλώς λέτε και πολύ ωραία λόγια η μία για την άλλη στις κάμερες που πριν δεν είχαν υποθεί. Από τη δική μου την πλευρά μπορώ να σου απαντήσω, γιατί εγώ είμαι εδώ, ναι, αυτή τη στιγμή, ότι πάντα εγώ δεν είχα πει κάτι κακό. Μάρτυρας και ο Παύλος.